Υπάρχω. Αισθάνομαι. Βλέπω. Ακούω. Αγγίζω. Γεύομαι. Φοβάμαι. Τολμώ. Αγχώνομαι. Ελπίζω. Θυμάμαι. Ονειρεύομαι. Πέφτω. Σηκώνομαι. Υπακούω. Επαναστατώ. Πιστεύω. Αμφιβάλλω. Κοιμάμαι. Ξυπνάω. Αγαπώ. Θέλω. Είμαι. Δεν είμαι όπως με χρειάζεσαι να είμαι. Δεν είμαι όπως είμαι. Δεν είμαι όπως σε συμφέρει να είμαι. Δεν είμαι όπως θα ήθελες να είμαι. Κλείσε τα μάτια σου και φαντάσουμε. Απλά είμαι όπως είμαι. Όπως κάθε άλλος, έχω το δικό μου παρελθόν. Μια ιστορία τόσο κοινή, όσο και μοναδική. Λέγομαι Αρμιλιά, είμαι από την Αλβανία. Γεια σας, με λένε Φάκη Χατζή, είμαι από την Τανζανία και είμαι στην Ελλάδα 12 χρόνια. Είμαι 17 χρονών και ήρθα στην Ελλάδα πριν 2 χρόνια. Είμαι Ιταλία, είμαι 17 χρόνια και το 2008 ήρθα στην Ελλάδα. Είμαι από Αφγανιστάν, είμαι εδώ και 6 χρόνια στην Ελλάδα περίπου. Ήρθα στην Ελλάδα όταν ήμουν 15 χρονών και μπήκα κατευθείαν στο Λύκειο, στην πρώτη τάξη. Είχαμε συνεννοηθεί στην Γεωργία σε με έναν άνθρωπο και πληρώσαμε 4.000 ευρώ για να μας κάνει βίζα. Και πήγα σε ένα πουλμάν που ήταν παιδιά ποδοσφαιριστές και πήγαιναν στην Αυστρία. Η μαμά μου παντρεύθηκε με ένα Έλληνα πριν μερικές χρόνια και έφυγε από την Ελλάδα και με πάλι από το Πεκίνο και με τη μαμά με το αεροπλάνο ήρθα στην Αθήνα. Στην αρχή δεν ήξερα καθόλου ελληνικά και μπήκα σε ένα σχολείο ειδικό, όπως είναι το διαπολιτισμικό λύκειο, και εκεί στην πρώτη τάξη, στην πρώτη λυκείου, κάναμε αρκετές ώρες την ημέρα ελληνικά και έτσι κατάφερα μέσα στην πρώτη χρονιά να μάθω αρκετά καλά τη γλώσσα. Μας έλεγαν ψέματα ότι έρχονται λεωφορείο, θα έρθει τώρα, αλλά 4 ώρες έφυγε έτσι. Και μετά το βράδυ φύγαμε, σηκώθηκαμε, εγώ και ο ένας άλλος Γεωργιανός άντρας, ήταν περίπου 30 χρονών και φύγαμε σε ένα στάση και το τελευταίο λεωφορείο, ευτυχώς ήταν τελευταίο και προλάβαμε και φύγαμε έτσι στην Αθήνα. Και εκεί με συναντήθηκε η μητέρα μου και στο τέλος όλα καλά ήταν. Στον δρόμο μέχρι να έρθω εδώ στην Ελλάδα συνάντησα πολλές κίνδυνες. Ήταν 2 φορές σίγουρα κίνδυνο για τη ζωή μου, παραλίγο να πεθάνω. Εντάξει, αυτές οι κίνδυνες μου κάνουν πιο δυνατό για να συνεχίσει τη ζωή μου εδώ στην Ελλάδα. Οι μέρες μου σαν τα φύλλα του δέντρου. Πότε ήρεμες στην ηρεμία, πότε παραδομένες στη βούληση του ανέμου. Μέσα σε αυτές περπατώ ψάχνοντας. Ξυπνάω το πρωί στις 6.30 και πρέπει να έχω φύγει από το σπίτι μου το πολύ μέχρι τις 7. Πηγαίνω σε ένα σχολείο μακριά από το σπίτι μου, διότι σε αυτό που πήγαινα δίπλα δεν ήταν καλό, διότι υπήρχε πολύ ρατσισμός και διάφορα άλλα τέτοια. Σε αυτό που είμαι τώρα νομίζω ότι δεν υπάρχει τουλάχιστον το θέμα του ρατσισμού, άλλα είναι τα προβλήματα. Όταν ξυπνάω το πρωί και ετοιμάζομαι για να πάω στο σχολείο μου, είναι ένας μεγάλος αγώνας, γιατί δεν ξέρω ποτέ τι θα μου συμβεί στον δρόμο, δεν ξέρω τι θα ακούσω πάλι και όλα αυτά. Όταν ήμουν μικρός δεν ακούγα πολύ μουσική στον δρόμο, ακούγα στο σπίτι μου και σε διάφορα άλλα μέρη. Αλλά μεγαλώνοντας και βλέποντας αυτά που βλέπω γύρω μου, άρχισα να κλείνομαι πιο πολύ στη μουσική μου για να μην μπορώ να ακούω αυτά που λένε απ' έξω, γιατί
όταν περπατάω στον δρόμο μπορώ να ακούσω διάφορα ρατσιστικά πράγματα, διάφορα πράγματα από πολίτες που με ενοχλούν και άλλα πράγματα άσχημα. Έτσι ώστε για να μην ακούω όλα αυτά τα πράγματα, πάντα έχω τη μουσική στα αυτιά μου και ακούω μουσική. Έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζω κανένα πρόβλημα. Αλλά και πάλι και ας προσπαθείς να τα αποφεύγεις, πάντα μερικές φορές είναι λες και σε κυνηγάνε. Και δεν γίνεται ας πούμε να τα αποφεύγεις πάντα. Είναι μερικές μέρες τα αποφεύγεις, είσαι ήρεμος. Μερικές μέρες σου τυχαίνουν πάντα στον δρόμο κάτι περίεργα πράγματα. Πιστεύω ότι δεν είναι και η κατάλληλη λύση, δεν πρέπει να κλείνεσαι στη μουσική σου και αυτά. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι έχω συνηθίσει από μικρός και συνεχίζω μέχρι σήμερα. Εγώ κάθε πρωί ξύπνω στις 6 ώρα, διότι δεν προλάβαινε το σχολείο, είναι πολύ μακριά στο ελληνικό. Και τρώω, πλύνομαι και φεύγω περίπου στις 7 η ώρα από το σπίτι. Μπαίνω στο πούλμαν και φεύγω μία ώρα, περίπου μία ώρα θέλει να φτάσω μέχρι το σχολείο. Και είναι και πολύ δύσκολο να ξύπνας τόσο νωρίς και να πας στο σχολείο. Ξυπνάω στις 6 και η μαμά μου έφτιαξε τα φαγητά μου και ήταν ζεστένη και έφυγε στις 7 και παίρνω το μέτρο από το χωρό μέχρι Άγιος Δημήτριος και από εκεί παίρνω το λεωφορείο κάποιες 20 λεπτά μέχρι το σχολείο και στο δρόμο μου πάντα διαβάζω κάτι γιατί δεν θέλω να χάσω το χρόνο και νομίζω θα είναι 10 βιβλία διαβάσα το χρόνο. Όταν πηγαίνω στο σχολείο μου, όταν φτάνω είμαι σαν εντάξει τελείωσε το πρώτο τεστ. Κάνω το σχολείο, τελειώνω στις 2. Όταν φεύγω, πάλι είναι περίπου το ίδιο τεστ. Έχεις πάλι το άγχος και όλο αυτό τι μπορεί να γίνει στον δρόμο, τι θα ακούσω πάλι σήμερα και όλα αυτά. Μόλις ήταν σπίτι σου, είσαι σαν εντάξει, είμαι χαλαρός, αυτή η μέρα πέρασε. Δηλαδή, εμένα είναι σαν η μέρα μου να εξαρτάται από το πώς θα την αρχίσω και πώς θα την τελειώσω μέχρι να φτάσω στο σπίτι μου. Μόλις φτάσω στο σπίτι μου, είναι σαν είμαι ασφαλής και δεν κινδυνεύω από τίποτα. Τώρα μένω εδώ. Και το εδώ δεν είναι το τοπίο, τα σπίτια, οι δρόμοι. Το εδώ είναι οι άνθρωποι και η θέση μου ανάμεσά τους. Θέλω να μαθαίνω ελληνική γλώσσα. Θέλω να εκφράσω, να επικοινωνήσω με τον Έλληνα. Γιατί νομίζω η ελληνική σκέψη είναι πιο ανοιχτά, είναι πιο φιλικά και δεν έχω πρόβλημα με το άνθρωπο εδώ. Δεν έχω πρόβλημα τίποτα με τη μητέρα μου και με το σπίτι που μένω και ότι μένω με τους Έλληνες. Όπου δουλεύει η μαμά μου, είναι οικιακή βοηθός. Και πριν θα έρχομουν στο σχολείο, αυτοί μου έμαθαν ελληνικά. Στις 6 μήνες δεν έρχομουν στο σχολείο λόγω της χαρτιάς, δεν είχα κάτι πρόβλημα με τα χαρτιά. Και έμαθα στις 6 μήνες τα ελληνικά. Και με βοηθούν από όλα, ό,τι χρειάζομαι, αυτοί. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για αυτούς ανθρώπους. Δεν με έρχεται τίποτα που να είναι κάτι τέτοιο που να μ' αρέσει σε αυτή τη χώρα. Αλλά, πώς το λένε, η ζωή είναι μια μεγάλη περιπέτεια και ας πούμε εδώ που έφτασα γνώρισα κάποιους ανθρώπους, πολύ καλούς ανθρώπους και χαίρομαι που τους γνώρισα ας πούμε εδώ, επειδή μπορεί να τους συναντήσω σε μια άλλη χώρα και να ήταν διαφορετικοί άνθρωποι. Επίσης, ο άνθρωπος που με έφερε εδώ έτσι και εδώ ήταν Έλληνα, δεν ήταν συμπατριώτης με κάτι τέτοιο. Εγώ δεν έχω πολλούς φίλους Έλληνες. Να πω αλήθεια, δεν έχω καθόλου φίλους Έλληνες. Διότι στο σχολείο μου δεν υπάρχουν Έλληνες. Υπάρχουν μισού Έλληνες, μισοί από άλλες χώρες, αλλά δεν είμαι μαζί τους και πολύ καλά. Και στην πολυκατοικία μου και σε διπλές πολυκατοικίες δεν έχω δει κανένα νέο. Περισσότεροι είναι μεγάλοι άνθρωποι. Γι' αυτό τον λόγο δεν έχω φίλους Έλληνες.
Αλλά έχω περισσότερους Γεωργιανούς φίλους που είναι από το σχολείο, γνωρίζω πολλούς. Ζω, ας πούμε, εδώ 10 χρόνια ήρθα από τη χώρα και δεν έχω ούτε ταυτότητα. Ζω, ας πούμε, ακόμα σαν Τανζανός. Και όλα αυτά επειδή λένε θα τους πάρουμε τη χώρα και όλα αυτά. Δεν με έχουν ρωτήσει ποτέ ποιος είναι ο σκοπός μου, ας πούμε, αν μου δώσουν χαρτιά. Δεν με έχουν ρωτήσει ποιος είναι ο σκοπός μου. Επίσης, θα ήθελα να δείξουν λίγο περισσότερο ενδιαφέρον στους ξένους, επειδή μόλις ακούν ξένους είναι σαν να τους παίρνουν όλους στο ίδιο πακέτο. Δεν ξέρουν ότι υπάρχει τέτοιος ξένος, αυτός ο ξένος και αυτός ο ξένος. Και αυτό είναι το πιο άσχημο, επειδή υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν πάει σε σχολεία, έχουν τελειώσει πανεπιστήμια και ακόμα σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Και είναι πολύ άσχημο να το βλέπεις αυτό.